Στις συναγωγές, αυτό το Σάββατο το πρωί, θα διαβαστεί η περικοπή της Πεντατεύχου μέσα από την περγαμηνή της Πεντατεύχου από το Σέφερ Τωρά Μπο, η οποία είναι η τρίτη περικοπή περασά του βιβλίου Σεμπότ, του βιβλίου της Εξόδου, και η οποία ξεκινάει από το κεφάλαιο 10ο, το Ιουντ, μέχρι και το κεφάλαιο Ιουντ Γκίμελ, το 13ο. Η Περασά ξεκινάει με τη φράση «Βαγιόμερα Σεμ Ελ Μωσέ» και είπε ο Κύριος στον Μωυσή «Μπο Ελ Παρό, έλα στον Φαραώ». Έτσι ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι, με την πρώτη αλιγιά της Περασάτ Μπο. Ο Κύριος λέει στον Μωυσή να πάει στον Φαραώ και τον προειδοποιεί ότι θα σκλίνει την καρδιά του για να κάνει ακόμα μεγαλύτερα θαύματα στους Εβραίους στην Αίγυπτο. Ουλεμάντε απέρμπεο λέει βαρέχα ουβέρ βαρέχα. Και έτσι λέει, ώστε να έχει λέει λόγο να εξιστορεί στου γιου σου και στου γιου των γιών σου, ετασέρ ιταλάλτι με μιτσράιμ. Αυτά τα οποία έκανα στην Αίγυπτο, βέτ ο τοτάι. Και τα σημάδια μου, ασέρ σαμπτι μπαμ. Τα οποία έκανα επάνω του, στου Αιγυπτίου. Βαγιαντάτε και ανία σεβ. Και θα ξέρετε ότι εγώ είμαι ο κύριο. Και πραγματικά έτσι έρχεται ο Μωυσής και ο Αρών μπροστά στο Φαραώ και του λένε «Κο αμάρ ασέμ ελοκέι αϊβρίμ». Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων «Αντματάι ανταλανότ μη πανάι». Μέχρι πότε θα αποφεύγεις να απαντήσεις μπροστά μου. «Σαλάχα μπι βεγιαβδούνι». Στείλε το λαό μου για να με λατρέψει. Και γιατί του λένε, αν όχι, αύριο ή στην επόμενη μέρα θα αρχίσει η λεγόμενη πληγή των ακρίδων Αρμπέ, Μακάτ Αρμπέ, η οποία θα πλωθεί λέει σε όλα τα σπίτια της Αιγύπτου, στα σπίτια τους, στους αγρούς τους και θα φάρε ό,τι απόμεινε από την καταστροφή και την πληγή του χαλαζίου. Οι Αιγύπτιοι γύρισαν και είπαν στο Φαραώ, μέχρι πότε θα μας είναι ο Μωυσής ως καταστροφέας ανάμεσά μας, ως μοκές. Σλάχ ετα ανασίβ βεγιαβδού ετα σεμπελοκέμ. Στείλε αυτό το λαό, αυτούς τους ανθρώπους, να λατρεύσουν το Θεό τους, τον Κύριο το Θεό τους. Ατέρευτε ντα και αυδά μιτσράιμ. Γιατί όπου να είναι θα ξέρεις και όπως καταλαβαίνεις θα καταστραφεί όλη η Αίγυπτος. Και πραγματικά ο Φαραώ λυγίζει για τη στιγμή, καλεί τον Μωυσή και τον Αρών και τους λέει «Λέχου ιβδού ετασέμ ελοκεχέμ». Φύγετε και πηγαίνετε να ανατρέψετε τον Κύριο το Θεό σας, μη βαμή αολχήμ. Αλλά τους λέει ποιος και ποιος θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φύγουν. Γυρνάει λοιπόν ο Μωσέ, ο Μωυσής, με τρόπο ηρωικό, με τρόπο δυναμικό, υπερήφανο και του λέει «Μπιναρένου ουμπιζκενένου νιλέχ». Με τους νέους μας και τους γέροντάς μας θα φύγουμε. «Μπεβανένου βεβνοτένου». Με τους γιους μας και τις κόρες μας. «Μπετσονένου ουμπιβκαρένου». Επίσης με τα πρόβατά μας, όπως επίσης και με τις αγελάδες μας. «Νιλέχ». Θα φύγουμε. «Κιχάγ ασέμ λάνου». Επειδή είναι γιορτή για τον Κύριό μας. Ο Φαραώ γυρνάει και του λέει ότι είναι προετοιμασμένος να αφήσει μόνο τους άνδρες τους ενήλικους, αλλά όχι τα παιδιά, όχι τη νέα γενιά, και τους έδιωξε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη αλιγιά. Ο Κύριος λέει στο Μωυσή, βγαίνοντας από το παλάτι, να σηκώσει τα χέρια του προς τη γη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής σηκώνει τη ράβδο του πάνω από τη γη και ο Κύριος προκαλεί ισχυρούς ανέμους που φέρνουν τις ακρίδες, έτσι ώστε μαύρισε όλη η γη από αυτές. Βατεχασέχ, ναι, μαύρισε όλη η γη. Έτρεξε ο Φαραώ να φέρει τον Μωυσή και τον Αρών και τους λέει «Χατά τη λέα σέμε λοκεχέμ, βελαχέμ, έκανα λέει αμαρτία προς τον Κύριο το Θεό σας και προς εσάς. Ας συγχωρέσετε λέει την αμαρτία μου και ας φύγετε, μόνο βγάλτε από πάνω μου αυτό τον θάνατο». Ο Μωυσής βγαίνει το παλάτι, παρακαλεί τον Κύριο και ο Κύριος προκαλεί άλλους ανέμους από τη θάλασσα
που έδιωξαν κάθε ακρίδα. Αλλά παρόλα αυτά σκληραίνει την καρδιά του Φαραώ και δεν στέλνει το λαό του Ισραήλ. Είπε λοιπόν ο Κύριος στο Μωυσή, σήκωσε τώρα τα χέρια σου προς τον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι. Χόσεχ, μακάτ χόσεχ, σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Και έτσι έκανε ο Μωυσής και απόλυτο σκοτάδι άπλωσε την Αίγυπτο επί τρεις ολόκληρες ημέρες. Αλλά στις περιοχές όπου ζούσε ο λαός του Ισραήλ υπήρχε φως. Μάλιστα, σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση, μέσα αυτές τις τρεις μέρες σκοταδιού πέθαναν και όσοι Εβραίοι δεν ήθελαν να καταλήψουν την Αίγυπτο. Περνάμε τώρα στην τρίτη αλιγιά, στο τρίτο κομμάτι της Περασά. Καλεί ο Φαραώ το Μωυσή και του λέει «Λέχου ιβδού ετ' ασέμ, ράκ τσονεχέμ ουβακραχέμ, γιουτσάγ, γκάμ τα πεχέμ, γιλέχ ημαχέμ». Είναι «Πηγαίνετε, φύγετε, λατρέψτε τον Κύριό σας, αλλά τα πρόβατα και τα ζώα σας και οι αγελάδες σας θα παραμείνουν εδώ πέρα. Αλλά οι νέοι σας και τα παιδιά σας ας φύγουν μαζί σας». Τώρα, εάν ο Μωυσής ήταν ένας ηγέτης πολιτικός του σήμερα, θα έλεγε «Γιατί όχι, γιατί να αφήσω να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία. Ναι, μας δίνει να φύγουμε όλοι μας, και οι νέοι και οι γέροι. Μόνο τα ζώα μας θέλει να κρατήσει. Ας υποκύψουμε, ας κάνουμε μια υποχώρηση». Όχι. Ο Μωυσής, ξέροντας ότι ο Θεός είναι μαζί του και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας υπερήφανος Εβραίος, γυρνάει και λέει στον Φαραώ «Γαματάτι τέμπε γιαντένου, ζεβαχήν, βεολότ». Όχι μόνο θα φύγουμε με τα ζώα μας, αλλά και εσύ θα μας δώσεις και άλλα ζώα για να θυσιάζουμε στον Κύριο. «Βεασίνου λεασέμε λοκένου», και θα κάνουμε, λέει, στον Κύριο το Θεό μας, «βεγάμι κνένου γιλέχη μάνου», θα προσφέρουμε στον Κύριο το Θεό μας και τα ζώα μας θα φύγουν μαζί μας. «Βελότε σαέρ παρσά κοιμημένουν οι κάχλα βόντα σε μελοκένου». Και θα παραμείνει στην Αίγυπτο, λέει, ούτε ένα ίχνος εβραϊκού ζώου, γιατί με αυτά, λέει, θα πάμε να ανατρέψουμε τον Κύριο το Θεό μας. Βλέπουμε στη συνέχεια, σκληραίνει η καρδιά του Φαραώ και ο Φαραώ γυρνάει στο Μωυσή και του λέει λέχ με αλάι, ισαμέρ λεχά, αλ το σεφ ροτ πανάι, κι μπεγιόμ ροτ χα πανάι, ταμούτ. Γυρνάει και του λέει, φύγε από μπροστά μου και να θυμάσαι, την ημέρα που θα ξαναδείς το πρόσωπό μου, εκείνη την ημέρα θα πεθάνεις. Γυρνάει και ο Μωυσής και του λέει, κεν την πάρτα, όπως είπες θα γίνει, λο ο σεφ οτ ρεότ πανέχα, δεν θα ξαναδώ πια το πρόσωπό σου. Και είπε ο Κύριος στον Μωυσή, ακόμα μία πληγή θα φέρω στον Φαραώ και την Αίγυπτο και μετά θα σας αφήσει να φύγετε. Μίλησε στο λαό και ας πάρουν από τους Αιγυπτίους κάθε σκεύος χρυσό ή ασημένιο που θα τους δώσουν, που ήδη οι Αιγύπτιοι θα τους δώσουν, και μάλιστα ο ίδιος ο Μωυσής θα φανεί μπροστά στους Αιγυπτίους δυνατός και ισχυρός πάρα πολύ, όπως και στο εβραϊκό, μπροστά στο εβραϊκό λαό. Και όπως λέει τώρα, «Αΐς Μωσέ καντόλ με ότ». Ο άνδρας Μωυσής ήταν δυνατός και ισχυρός και μεγάλος μπροστά σε όλους. Περνάμε τώρα στο τέταρτο κομμάτι, στην τέταρτη αλιγιά. Γυρνάει ο Κύριος και λέει «Κο αμάρα σεμ, καγατσότ αλάιλα, στο μέσο του βραδιού της νύχτας». Έτσι αποκαλύφθηκε ο Κύριος στο Μωυσή. «Ανί γιωτσέ μητόχ Μιτσράιμ». Λέει ο Κύριος, εγώ, λέει, θα βγω μέσα στην Αίγυπτο. «Ουμέτ κολ μπεχόρ μπέρετς Μιτσράιμ». Και θα πεθάνει κάθε πρωτοτοκό στη γη της Αιγύπτου. «Μι μπεχόρ παρό», από το πρωτότοκο του Φαραώ, «αϊωσέβ αλ κισό», ο οποίος κάθεται στον θρόνο του, «αντ μπεχόρ ασιφχά», μέχρι και το πρωτότοκο των δούλων των Αιγυπτίων, και μάλιστα και κάθε πρωτότοκο ζώου. Τώρα θα πούνε κάποιοι, και τι φταίνε τα πρωτότοκα τα ζώα, και τι φταίνε τα πρωτότοκα των άλλων δούλων, γιατί στην αρχαία Αίγυπτο δεν υπήρχαν μόνο δούλοι Εβραίοι, υπήρχαν και άλλοι δούλοι, γιατί όλοι ήταν μολυσμένοι από την κακία των Αιγυπτίων, γιατί όλοι, καλός ή κακός, είχαν κάποιο κομμάτι
σε αυτό το επέσχυντο βασανιστήριο που γινόταν στους Εβραίους όλα αυτά τα 210 χρόνια σκλαβιάς στην Αίγυπτο. Βαϊτά τσεακά γντόλα άμπεχολ έρετς Μιτσράιμ, και θα γίνει, λέει, μεγάλη κραυγή σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Ασέρ καμόου λόνεϊε, που τέτοια κραυγή δεν θα ξανακουστεί στην Αίγυπτο, δεκαμόου λότοσιφ, ούτε ήτανε ούτε θα ξαναγίνει πια στην Αίγυπτο. Και το λαό του Ισραήλ δεν θα τον πειράξει ούτε ένα σκύλος. Ναι, ούτε ένα σκύλος θα γαυγίσει εναντίον τους. Όπως και κανένα ζώο των Εβραίων δεν πρόκειται να πεθάνει. Όχι μόνο οι Εβραίοι, ούτε κανένα ζώο τους δεν θα πεθάνει. Λεμάν τεντούν ασέρ γιπαλέ ασέμ μπεν Μιτσράιμ ουβεν Ισραήλ. Για να ξέρετε, λέει, πώς ο Θεός ξεχωρίζει ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ανάμεσα στους Αιγυπτίους. Επειδή, λέει, δεν σας άκουσε ο Φαραώ, για να φέρει, λέει, ο Κύριος επάνω τους, στους Αιγυπτίους, όλα αυτά τα χτυπήματα και σημάδια. Και είπε ο Κύριος στον Μωυσή και στον Αρών στην Αίγυπτο, «Αχόντες σας δελαχέμ ρος χοντασίν, αυτός ο μήνας θα είναι ο πρώτος μήνας των μηνών σας», και ήταν ο μήνας Νισάν, ο μήνας της Εξόδου. «Ρισόν ουλαχέμ λεχοντσέα σανά», αυτός είναι ο πρώτος μήνας από τους όλους τους μήνες, και έτσι μετράμε τις γιορτές. Μένει η εβραϊκή πρωτοχρονιά είναι το Τισρί, εποχή Σεπτεμβρίου, αλλά όταν μετράμε τις γιορτές, μετράμε σύμφωνα με τον μήνα Νισάν, που πέφτει την εποχή του Απριλίου. «Μιλήστε», λέει, στο λαό, λέει ο Κύριος, «στις 10 και πείτε του ότι στην 10 του μηνός θα πάρει κάθε οικογένεια είτε ένα σε, είτε ένα αρνί, είτε ένα πρόβατο, είτε ένα καρτσίκι. Κάθε οικογένεια στο σπίτι της. Θα πάρει ένα αρσενικό ενός χρόνου ζώο τέτοιο, πρόβατο ή κατσίκι. Μινακεβασίμ ου μιναϊζίμ τικάχου. Και το οποίο, λέει, θα το φυλάξετε μέχρι και την 14η του μήνα στο σπίτι σας». Εδώ τώρα μπαίνουμε σε μια κλασική ερώτηση. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνει ο εβραϊκός λαός όλη αυτή τη διαδικασία που θα δούμε στη συνέχεια? Για να ξεχωρίσει ανάμεσα στους Εβραίους και στους Αιγυπτίους όταν θα περάσει για να θανατώσει τα πρόδοκα της Αιγύπτου? Καλά, δεν ξέρει ο ίδιος ο Θεός που είναι οι Εβραίοι? Δεν ξέρει που είναι οι Αιγύπτιοι? Φυσικά και το ξέρει. Αλλά ο Θεός περιμένει ένα άλλο σημάδι. Περιμένει να δει πόσο οι Εβραίοι είναι έτοιμοι και έχουν αυτοθυσία για να απελευθερωθούν. Πόσο είναι πνευματικά ελεύθεροι. Και εξηγούμε. Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν πάρα πολλοί θεοί. Ανθρωπόμορφοι, μισό ζώα, μισό άνθρωποι. Ένας από αυτούς τους θεούς ήταν το λεγόμενο αρνί πρόβατο, που εκπροσωπούσε τη λεγόμενη θεότητα την αρσενική της γονιμοποίησης. Και έτσι, σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγυπτίους, η γονιμοποίηση συμβολίζει τον πολλαπλησιασμό, τη συνέχεια, το μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγυπτίους, πιστεύανε ότι το δώρο που παίρνουν από τον αρσενικό θεό της γονιμοποίησης, που έχει τη μορφή προβάτου ή κατσικιού, που μάλιστα αυτό παρατηρείται και σε άλλες αρχαίες ιδωλατρικές θρησκείες, είτε στους Κέλτες, είτε στους αρχαίους Έλληνες με τους Αττήρους κτλ. Αυτή η μορφή θεού έδινε, σύμφωνα με την αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία, ένα δώρο σε κάθε Αιγύπτιο. Τα πρωτότοκα τα αρσενικά. Είτε αυτά ήταν τα παιδιά της οικογένειας, είτε αυτά ήταν τα πρωτότυπα τα ζώα, τα αρσενικά. Και γι' αυτό, σύμφωνα με την αρχαία Αίγυπτο, όπως σήμερα στις Ινδίες, το να πάρει κάποιος ένα πρόβατο και να το βάλει μέσα στο σπίτι του και να το έχει από κάτω του, κάτω από την κυριαρχία του, αυτό από μόνο του θεωρούνταν κάτι κακό. Χλεβασμός στους θεούς, όπως σήμερα οι Ινδοί συμπεριφέρονται στις αγελάδες, που δεν τις πειράζουν. Και έτσι, λοιπόν, μόνο και μόνο που θα πάρουν οι Εβραίοι σκλάβοι στα σπίτια τους ένα κατσίκι ή ένα πρόβατο, που σημαίνει ότι μπροστά στους Αιγύπτιους έρχονται και τους λένε: «Να, χλεβάζουμε τους θεούς σας». Τώρα θα μου πείτε γιατί ο Θεός διάλεξε έναν πιο ισχυρό θεότητα της Αιγύπτου, όπως για παράδειγμα τον Ρα, τον θεό του ήλιου, ναι. Αλλά διάλεξε ο Θεός επίτηδες αυτή τη θεότητα που συμβολίζει την αρσενική γονιμότητα, την συνέχεια των Αιγυπτίων στο μέλλον. Και επειδή επίσης οι Αιγύπτιοι κάποτε προσπάθησαν να σταματήσουν την γονιμότητα των Εβραίων, και μάλιστα τα αρσενικά των Εβραίων ήθελαν να σκοτώνουν, και σκότωναν τα αρσενικά των Εβραίων. Και έτσι τώρα
οφθαλμός αντί οφθαλμού. Ναι. Και τους λέει λοιπόν ο Θεός, πάρτε αυτό το κατσίκι και το πρόβατο, το οποίο δεν είναι ήσυχο ζώο, ακούγεται, φωνάζει. Ναι. Οι Αιγύπτιοι θα το ακούσουν, θα εκνευριστούν σίγουρα. Αλλά εδώ θα δείξετε πόσο είσαστε ελεύθεροι στο πνεύμα. Γιατί αν κάποιος είναι ελεύθερος στο πνεύμα, δεν θεωρεί πια τους Αιγύπτιους αφέντες του, όχι στην πράξη, στη θεωρία, στο πνεύμα. Ακόμα και αν είσαστε σκλάβοι ακόμα μέσα στην Αίγυπτο, αλλά τους γράφετε στα παλιά στα παπούτσια και πιστεύετε μόνο στο Θεό και φοβάστε μόνο τον Κύριο, τότε είσαστε πραγματικά ελεύθεροι και τότε σας αξίζει και πρακτική ελευθερία. Και τους λέει, πάρτε αυτό το κατσίκι και πρόβατο μέσα σπίτια σας 4 ημέρες. Την 4η ημέρα θα το σφάξετε. Και μάλιστα θα το σφάζουν 9, και αυτά επίσης ακούγονται αρκετά στους άλλους Αιγυπτίους. Θα το σφάξετε μάλιστα, λέει, στην μέση της ημέρας, όχι το βράδυ, έτσι ώστε όλοι να το ακούσουνε. Και θα πάρετε, λέει, το αίμα του και θα βάψετε τις εξωτερικές πύλες των σπιτιών σας, από αριστερά, δεξιά και πάνω. Ναι, αυτό που λέμε στα εβραϊκά μεζουζότ, και γι' αυτό υπάρχει η εβραϊκή πια, ο εβραϊκός νόμος να βάζουμε μία μικρή περκαμινή με κάποια εδάφια από την πεντάτευχο στις πόρτες μας, στις λεγόμενες μεζουζότ, όπως ακριβώς εδώ πέρα. Και θα πούν οι Αιγύπτιοι που θα περάξουν έξω από τα εβραϊκά σπίτια, νου, τι είναι αυτό το αίμα, τι είναι αυτό το αίμα, το αίμα των δικών σας θεών, ναι, του Άγιου σας ζώου. Έξω έτσι ώστε να φαίνεται μπροστά στα μάτια όλων. Προβοκάτσια. Και μετά γυρνάει ο Θεός και λέει, και θα πάρετε αυτό το ζώο που το σφάξετε και βάψετε με το αίμα τις πύλες στο σπιτιό σας και θα φάτε το κρέας του το ίδιο βράδυ που θα ακολουθήσει. Αλλά θα το φάτε, λέει, ψημένο, σουβλιστό στη φωτιά, σλιές. Όχι μαζί, λέει, με ματσότ, μαζί με άζημα και μαζί με πικρά χόρτα, με ματσότ και με ρορίμ. Γιοχλού θα το φάτε. Αλλά δεν θα το φάτε, λέει, φραστό, μαγειρεμένο στο νερό, αλλά στη φωτιά, ψημένο. Μα γιατί τον ενδιαφέρει ο Θεός πώς θα το φάμε? Αλλά γιατί, λέει, όταν είναι κάτι ψημένο στη σούβλα, μυρίζει καλύτερα, εισχωρεί στη μύτη του καθενός, από το να μαγειρεύει κάποιος απλά στην κατσαρόλα. Ακόμα και οι γείτονες καταλαβαίνουν όταν κάποιος κάνει δίπλα σούβλα. Έτσι, ότι ο Θεός ζητάει από τους Εβραίους να κάνουν κάτι το οποίο κανονικά ένας απλός Εβραίος θα φοβόταν να κάνει. Για να καταλάβει ποιος έχει επάνω του μεσιρούτ νέφες. Ποιος έχει την δύναμη να απελευθερωθεί. Ποιος είναι έτοιμος να αυτοθυσιαστεί. Και όποιος έχει αυτή τη δύναμη, όντως απελευθερωθεί. Και πραγματικά. Και έτσι λοιπόν, αυτό το λεγόμενο κορμπάν Πέσαχ, αυτό είναι η λεγόμενη θυσία του Πέσαχ. Εκεί πάνω λοιπόν βασίζεται του Πάσχα, του Εβραϊκού Πάσχα. Εκεί λοιπόν βασίζεται πάνω σε προβοκάτσιο. Ο Θεός ζητάει ο Εβραϊκός λαός να κάνει προβοκάτσιο του, να κάνει πράξεις προβοκατόρικες. Ναι, αλλά για να δείξει την αυτοθυσία του και τη θέλησή του ότι μόνο πιστεύει στον Κύριο και όχι στους Αιγυπτίους και στους θεούς τους. Και μάλιστα ο Θεός σου λέει να μην αφήσετε τίποτα από αυτό το ζώο. Το πρωί το επόμενο πρέπει να το έχετε φάει όλο και ό,τι έχει απομείνει πρέπει να το κάψετε με φωτιά. Και ετοιμαστείτε, λέει, για μακρινό ταξίδι. Ετοιμάστε φαΐ για μακρινό ταξίδι. Πέσαχ ου λεασέμ. Αυτό, λέει, είναι το Πάσχα για τον Κύριο. Βεαβάρτι μπέρετς Μιτσράιμ. Θα περάσω, λέει, στην γη της Αιγύπτου. Μπαλάιλα αζέ το βράδυ αυτό. Βεϊκέτι κολμπεχόρ μπέρετς Μιτσράιμ. Και θα χτυπήσω όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Με Αντάμ βεντμπεϊμά, από τον άνθρωπο μέχρι και τα ζώα. Ουμπεχόρ ελοκέι Μιτσράιμ και όλους τους θεούς της Αιγύπτου, έσε σε φατίμ. Θα τους κάνω λιώμα. Ανί, ασέμ, εγώ είμαι ο Κύριος. Βαγιά Αντάμ λαχέμ λεότ αλαμπατίμ. Και αυτό το αίμα, λέει, θα είναι το σημάδι στα σπίτια σας, έξω από τα σπίτια σας. Ασέρα τέμ σάμ, εκεί που ζείτε. Βεραίτε Αντάμ ουφασάχτη. Και θα δω το αίμα, λέει ο Κύριος, και θα περάσω. Γι' αυτό η λέξη Πέσαχ, η εβραϊκή λέξη Πάσχα, σημαίνει περνάω. Πασάχτη. Αλεχέμ, θα περάσω από πάνω σας. Βελόι εμπαχέμ
Νέγκεφ, και δεν θα υπάρχει πληγή επάνω σας. Λεμασχίτ. Του θανάτου. Ουμπεακοτή μπέρετς μητσράιμ βαγιά γιόμαζέλα χέμνε ζυκαρών. Και θα είναι αυτή η μέρα μνήμη για εσάς. Βεχαγκοτέμωτο και θα το γιορτάζετε. Χάγκλε Ασέμ, γιορτή στον Κύριο, λεντρότεχέμ, ίσως αιώνας των αιώνων, από γενιά σε γενιά. Χουκάτ, ολάμ, νόμος αιώνιος, ταχόγκου. Θα γιορτάζετε, σιβάτ για μήμ, 7 ημέρες. Ματσότ το χέλου, ματσότ λέει θα τρώτε επίσης. Αχ, μπαγιό μαρισόν, αλλά την πρώτη λέει ημέρα, τα σβήτου, επίσης θα είναι σαν σαμπάτ, θα είναι ημέρα αργίας, η πρώτη ημέρα της γιορτής των 7 ημερών του Πέσαχ. Ουσεόρμπι πατεχέμ, και θα βγάλετε λέει κάθε δημητριακό που φουσκώνει μέσα από το σπίτι σας. Κικόλ οχέλ χαμέτς, και όποιος τρώει, γιατί όποιος λέει τρώει δημητριακό που φουσκώνει, βενιχρετά ανέφεσα ή, θα εξαφανιστεί αυτή η ψυχή μέσα από το λαό, με Ισραήλ, από το Ισραήλ. Μιγιό μαρισόν αντιό μασιβή, από την πρώτη μέρα της γιορτής μέχρι την 7η μέρα της γιορτής. Και η πρώτη μέρα θα είναι γνωστή, είναι επίσης, όπως είπαμε, και αργία, στην οποία θα τρώτε ματσότ, άζημα, και η οποία αυτή η μέρα θα διαρκεί, αυτή η γιορτή θα διαρκεί από τη 14η του μήνα Νισάν μέχρι και το βράδυ της 21ης του ίδιου μήνα. Και όσον αφορά το θάνατο των πρωτοτόκων, μπαίνουμε ακόμα σε ένα κλασικό ερώτημα. Άραγε, επιτρέπει ο Θεός τον θάνατο ανθρώπων που δεν είναι ένοχοι, υποτιθέμενοι ένοχοι? Για παράδειγμα, τι έφταιγαν τα μωρά των Αιγυπτίων, τα πρωτότοκα μωρά αρσενικά των Αιγυπτίων, ή τι έφταιγαν καν τα μωρά των υπόλοιπων δούλων των Αιγυπτίων, ή τι έφταιγαν τα ζώα κτλ. Σε αυτό ο Εβραϊσμός έρχεται και λέει, κάθε κοινωνία η οποία σωπαίνει μπροστά στην αδικία είναι συνένοχη, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχουν άμαχοι και δεν υπάρχουν αθώοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ή ακόμα και κάποιοι από την κοινωνία δεν βγαίνουν να μιλήσουν εναντίον των ηγετών που κάνουν τα έσχη, είναι συνένοχοι των ίδιων αυτών των εσχών. Συνένοχοι με αποτέλεσμα επίσης και ένοχοι. Γι' αυτό και ο Εβραϊσμός δέχεται αυτό που λέμε γενική τιμωρία, όνες κολεκτίβοι, όπως αποκαλείται στα εβραϊκά. Και γι' αυτό ο Θεός διαλέγει να χτυπήσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, οφθαλμών αντί οφθαλμού, και σε αυτό θα πρέπει, σε αυτό να είμαστε και να διδασκόμαστε ανάλογα με πώς ο Θεός τους πράττει. Και όχι εμείς να νομίζουμε τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να είμαστε πιο ηθικοί από τον ίδιο τον Θεό. Περνάμε τώρα στο πέμπτο κομμάτι, στην πέμπτη αλιγιά. Ο Μωυσής καλεί όλους τους γέροντες του Ισραήλ και τους δίνει την εντολή του Κυρίου ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να τηρούν κάθε χρόνο στην ίδια ημερομηνία το Πέσαχ, τη γιορτή του Πάσαχ, το Πάσχα, το Εβραϊκό Πάσχα. Βεατέμ λότε τσιού εις μη πέταχ μπητό ατ μπόκερ. Και ιδιαίτερα το Πέσαχ αυτό που περάσανε μέσα στην Αίγυπτο, το πρώτο Πάσχα, το πρώτο Πέσαχ, ο Θεός έδωσε εντολή να μην βγούνε μέσα από τα σπίτια τους όλο εκείνο το βράδυ μέχρι το πρωί. Και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί. Μήπως γιατί το θανατικό θα τους έβρισκε απ' έξω? Έτσι κι αλλιώς ο Θεός ήξερε πάλι ποιος Εβραίος ήταν θαραλέος, ποιος Εβραίος δεν φοβόταν. Επομένως δεν ήταν αυτό το θέμα. Αλλά ο Θεός ήθελε να περάσει και ένα άλλο μήνυμα. Την ίδια ώρα που οι οικογένειες των Αιγυπτίων διαλύονταν, πεθαίναν τα πρωτότοκα, που για την αρχαία Αίγυπτο ο πρωτότοκος γιος ήταν το στήριγμα του σπιτιού, σαν ένα είδος δεύτερου πατέρα, εφόσον και πολλοί πατέρες πεθαίναν αρκετά νέοι για εκείνη την εποχή. Με αποτέλεσμα, την ώρα που καταστρεφόντουσαν τα σπίτια και οι οικογένειες των Αιγυπτίων, η εβραϊκή οικογένεια την ίδια ώρα χτιζόταν. Και πώς χτίζεται μια εβραϊκή οικογένεια? Όταν όλοι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, ενωμένοι, μαζί, και γιορτάζουν το Πέσαχ, για παράδειγμα, όπως και κάθε άλλη γιορτή, που έχει ως σαν σκοπό να ενώσει τις οικογένειες, να είναι μαζεμένες γύρω από το ίδιο τραπέζι.
Βιαγιά κι τα βόου ελάρετα σέργητεν ασέμ λαχέμ. Και θα έρθει λέει η ώρα όπου εσείς θα φτάσετε στη γη που ο Θεός θα σας δώσει. Κασέρ τιμπέρ, όπως ο Θεός υποσχέθηκε και μίλησε. Ουσμαρτέ με τα αβοντά αζότ και θα τηρείτε αυτή την εργασία, δηλαδή το Πέσαχ. Βιαγιά κι γιομπρού αλεχέμ μπνεϊχέμ. Και θα έρθουν και θα σας πούνε και θα πούνε σε εσάς η γη σας κάποτε. Μα αβοντά αζότ, τι είναι αυτή η λατρεία, αυτή η δουλειά, αυτό που κάνετε. Λαχέμ για εσάς. Βεαμάρτεμ και θα τους πείτε. Ζέβαχ Πέσαχ ούλε ασέμ. Αυτή είναι η θυσία του Πέσαχ προς τον Κύριο. Ασέρ Πασάχ αρμπέτε είπνε Ισραήλ, ο οποίος πέρασε τα σπίτια των γιών του Ισραήλ. Μπεμιτσράιμ στην Αίγυπτο. Μπενακφό ετ Μιτσράιμ την ώρα που έριχνε κατάρρευση στην Αίγυπτο. Βεέτ Μπεϊτένου Ιτσίλ και τα δικά μας σπίτια έσωσε. Βαϊκόντα αμ Βεϊσταχοβού. Και εκείνη την ώρα έσκυψε ο λαός και προσκύνησε μπροστά στα λόγια του Μωυσή. Και έτσι έκανε ο λαός όπως ακριβώς τους διέταξε ο Μωυσής σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Και όπως ακριβώς δίδαξε ο Μωυσής και ο Αρών το λαό. Περνάμε τώρα στο έκτο κομμάτι στην έκτη αλιγιά. Βαΐ μπαχατσί αλάιλα. Και τότε στα μέσα του βραδιού της εκείνου του σημαντικού βραδιού της 14ης μέρας του μήνα Νισάν, το επόμενο ακριβώς βράδυ, τα μεσάνυχτα, που είναι πια η 15η του μήνα Νισάν. Βεασέμ ικά κολ μπεχόρ μπεέρετς Μιτσράιμ. Και ο Κύριος χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου. Μπεχόρ μπεαρό από το πρωτότοκο του Φαραώ, αϊός ευαλκισό που καθόταν στο θρόνο του. Αλ μπεχόρ ασέβι, ασέρ μπεπεταμπόρ, βεχόρ μπεχόρ μπεμά. Μέχρι κάθε πρωτότοκο σκλάβου που βρισκόταν μέσα στους λάκους. Σκλάβου του υπόλοιπων, είπαμε σκλάβων, όχι των Εβραίων σκλάβων. Και μέχρι και τα πρωτότοκα των ζώων των Αιγυπτίων. Βαϊακόμ παρό λάιλα και σηκώθηκε ο Φαραώ τη νύχτα. Ούβε χολαβαντάβ, αυτός και όλοι του οι δούλοι, όλοι οι Αιγύπτιοι. Βεχόλ Μιτσράιμ και όλοι οι Αιγυπτός. Βατιή τσιακά γντολάπε Μιτσράιμ. Και υπήρξε μεγάλη φωνή και μεγάλο στρίνος στην Αίγυπτο. Κι εν πάει τα σέρν σαμέτ, γιατί δεν υπάρχει σπίτι που δεν υπάρχει κάπου νεκρός. Κούμου, και καλεί ο τότε ο Φαραώ το Μωυσή και τον Αρών και τους λέει το βράδυ. Κούμου, τσεούμι, μητόχ αμή. Σηκωθείτε και φύγετε μέσα από το λαό μου. Βεγκάμπατέμ, βεγκάμπνε Ισραήλ, και εσείς και ο λαός του Ισραήλ. Ολχού, Ιβδού, ετασέμ, κιντεπαρεχέμ. Και πηγαίνετε να λατρέψετε τον Κύριό σας, τον Θεό σας, όπως ακριβώς είπατε. Βεγκάμπτσονεχέμ, βεγκάμπερχέμ κου, κασέρ τιμπάρτεμ. Και τα ζώα σας επίσης, πάρετε τα και αυτά μαζί σας, όπως ακριβώς είπατε. Βαλέχου, και φύγετε. Ενδιαφέρον ότι ο Φαραώ συνεχίζει και λέει «Ουβεράχτεμ γκαμωτή και ευλογήστε επίσης και μένα για να μην πεθάνει». Γιατί σύμφωνα με τους ερμηνευτές της Βίβλου, τους Εβραίους ερμηνευτές Ραβίνους, και ο Φαραώ ίδιος ήταν πρωτοτόκος. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ακριβώς τον Φαραώ τον έσωσε τόσο από τον θάνατο των πρωτοτόκων, όσο μετέπειτα και την καταστροφή στην Ερυθρά θάλασσα, μόνο και μόνο για να δει και να μάθει για την αμαρτία που σηκώθηκε και είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τον Κύριο του Ισραήλ, τον Θεό των Εβραίων. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν βιάστηκαν να στείλουν το λαό, γιατί είπαν ότι έτσι κι αλλιώς όλοι είμαστε νεκροί όσο οι Εβραίοι είναι ανάμεσά μας και όλοι πεθαίνουμε. Και ο λαός έτσι δεν πρόλαβε να ψήσει το ψωμί του, με αποτέλεσμα να το πάρει μαζί του άζυμο, όπως ακριβώς ο Θεός είχε πει ότι θα φάνε άζυμα εκείνο το βράδυ. Και ο λαός έκαναν όπως τους είπε ο Μωυσής και πήραν επίσης το χρυσό και το ασύμι που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Βαϊσού βνέ Ισραήλ και άρχισαν ταξιδεύουν οι γη του Ισραήλ μη Ραμσές Σουκώτα από το Ραμσές και προς τη Σουκώτ και σες με ότ έλευ. Ραγκλέι ακβαρίμ λεβάντ μιτάφ. Και όπως λέει η Τωρά, 600.000 νεαροί άνδρες από την ηλικία των 20 και πάνω. Ναι, εκτός από τα γυναικόπαιδα. Άρα υπολογίζουμε περίπου στα 2 εκατομμύρια το λιγότερο Εβραίους γενικότερα.
Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ένα μιντράς που αναφέρει ότι στα μεσάνυχτα, ακριβώς στη μέση της νύχτας, του είπε ο Φαραώ: σηκωθείτε και φύγετε. Και ο Μωυσής γύρισε και του είπε: Ω, δεν πρόκειται να φύγουμε στα μεσάνυχτα σαν κλέφτες. Θα περιμένουμε το πρωί και θα φύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Και έτσι πραγματικά έγινε. Η έξοδος ξεκίνησε στα μεσάνυχτα, αλλά. Δηλαδή οι Εβραίοι άρχισαν να προετοιμάζονται βασικά τα μεσάνυχτα, αλλά η αληθινή έξοδος έγινε ακριβώς το πρωί, μπροστά στα μάτια κάθε Αιγυπτίου. Και μας λέει τώρα, «Βεγκάμ ερευράβ αλά ιταμ». Και επίσης, το λεγόμενο ερευράβ, δηλαδή διάφοροι Αιγύπτιοι και διάφοροι άλλοι λαοί που ήταν σκλάβοι, φοβούμενοι τους Εβραίους, ενώθηκαν μαζί τους για να βγούνε μαζί τους από την Αίγυπτο. Και δυστυχώς αυτό το ερευράβ βασανίζει τον εβραϊκό λαό, αυτό το ξένο κομμάτι μέσα στον εβραϊκό λαό, συνεχίζει να βασανίζει το πνευματικό πια ξένο κομμάτι τους Εβραίους της Ουρανής των Αιώνων. Και επίσης πήρα μαζί τους και πολλά κοπάδια ζώων και μας λέει τώρα και έτσι τελείωσε η παρουσία των Εβραίων στην Αίγυπτο η οποία κράτησε για 430 χρόνια εκ των οποίων 210 χρόνια ήταν σκλάβοι των Αιγυπτίων. Και είπε ο Κύριος στον Μωυσή και στον Αρών πως από εδώ και στο εξής το κορμπάν Πέσαχ, η θυσία του Πέσαχ, θα απαγορεύεται να τρώγεται από οποιονδήποτε είναι απερίτμητος, οποδήποτε μη Εβραίο ή ακόμα Εβραίο που είναι απερίτμητος. Και από εδώ και στο εξής, κάποιος γκέρ, τσέντεκ, κάποιος προσήλθος στον εβραϊσμό που θα κάνει περιτομή, θα μπορεί να τρώει και αυτός από το ίδιο κορμπάν Πέσαχ, τη θυσία του Πέσαχ, ανά κάθε χρονιά. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει ναός, και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τη θυσία του Πέσαχ. Αλλά θα έρθει η ώρα και θα το κάνουμε αυτό με την βοήθεια του Θεού γρήγορα στις ημέρες μας. Περνάμε τώρα στο 7ο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι, την 7η αλιγιά. Ο Κύριος γυρνάει στο Μωυσή και λέει: Κατέσλι κολ μπεχόρ πέτελ κορέχεμ ιμπνέ Ισραήλ μπεαντάμου μπεμαλίου. Από εδώ και στο εξής θα ξεχωρίσεις, λέει, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων και θα είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Όπως ο Θεός έσωσε τα πρωτότοκα των Εβραίων στην Αίγυπτο, σκοτώντας τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, ανθρώπους και ζώα, έτσι από εδώ και στο εξής και τα πρωτότοκα των Εβραίων, άνθρωποι και επίσης τα ζώα τους, τα πρωτότοκα των ζώων τους, θα είναι αφιερωμένα στον Κύριο. Και όταν λέμε για ανθρώπους, θα είναι αφιερωμένοι στον Κύριο. Έτσι ήταν εξ αρχής ο νόμος, ότι κάθε πρωτότοκος γιος, αρσενικό, ναι, γιος, κάθε οικογένειας εβραϊκής, θα έπρεπε να ήταν ιερέας στο ναό. Στη σκηνή της μαρτυρίας πρώτα και μετά στο ναό. Βέβαια μετέπειτα θα δούμε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του χρυσού μοσχαριού μόνο η φυλή του Λεβί είχε αυτό το προτέρημα και μόνο ιδιαίτερα οι κοανοί μέσα από τη φυλή του Λεβί, οι ιερείς, ήταν εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν αυτή την ιδιαιτερότητα του να είναι ιερείς στον ναό. Οι κοανοί και οι Λεβιήμ, οι ψάλτες. Και τώρα περνάμε στο μαυτήρ, στα τελευταία τρία εδάφια του 7ου κομματιού, Βεαϊά και Ισαλχά Μπινχά. Και θα έρθει η ώρα που θα σε ρωτήσει, λέει ο Κύριος, θα σε ρωτήσει ο γιος σου. Μαχάρ, αύριο, δηλαδή στο μέλλον, λεμόρ. Μάζοτ, και θα σου πει, τι είναι όλα αυτά που κάνετε το Πέσαχ. Βεαμάρτα ελάβ, και θα του πεις, Μπεχόσεκ γιάντ, ο Τσιάνου Ασέμ, μη Μιτσράι, μη Μπέτα Βαντίμ. Με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από το σπίτι της Αιγύπτου, μέσα από το σπίτι της σκλαβιάς. Βεαγιάκι ξάπαρο, λεσαλχένι, βεαρόγκασεμ κόλμπεχόρ μπέρετς Μιτσράιμ, υπεχόρανταμ βεατ μπέμα. Και επειδή ο Θεός σκλίνε το Φαραώ και δεν έστειλε το λαό, σκότωσε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου, στη γη της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι ζώο. Αλκέναν Ιζοβέα Χλεασέμ. Γι' αυτό εγώ σήμερα σε κάθε γενιά θα προσφέρω θυσίες στον Κύριο. Και επίσης θα προσφέρω τα πρωτότοκα στον Κύριο. Τα ζώα από την μια πλευρά για θυσία και τους γιους, τους πρωτότοκους γιους για ιερείς. Πέτελ Κορ Ρέχεν. Περνάμε τώρα στην Αφταρά. Στο κομμάτι που προέρχεται από τα υπόλοιπα προφητικά βιβλία που έχει κάποια νοηματική ή λεξιλογική σχέση με την Περασά. Η Αφταρά της Περασά Μπο προέρχεται από τον Ιρμιάου, από τον προφήτη Ιερεμία, από το κεφάλαιο Μεμβάβ,
όπου εκεί πέρα μας αναφέρεται η πτώση της Αιγύπτου πάλι από το χέρι των Βαβυλωνίων και ξεκινάει η αυταρά «Αταβάρ ασέρ τιμπέρ ασέμ», ο λόγος που μίλησε ο Κύριος Ερμιάου Αναβή στον προφήτη Ιερεμία. Και πάλι, όπως ακριβώς η περασά μας μιλάει για την πτώση της Αιγύπτου, για το τέλος όλων αυτών των 10 πληγών που πέσαν στην Αίγυπτο, με κορυφαία τον θάνατο των πρωτοτόκων, έτσι λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας μιλάει επίσης για την πτώση της Αιγύπτου κατά τις ημέρες του από τα χέρια των Βαβυλωνίων. Σαμπάτ σαλόμ ουμεβοράχ, ειρηνικό σαμπάτ και ευλογημένο.